Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Όπως προέρχομαι και από το Συνδικάτο ΙΓΜΕ που δώσαμε έναν αγώνα από το 2011 μέχρι το 2013, μέχρι το 2017, με πάνω από 450 κινητοποιήσεις, με πολλά δελτία τύπου, με πολλή αλληλεγγύη και συμμετοχή πολλών φορέων, συνδικάτων κλπ. Που βοήθησαν και βγήκαμε νικητές. Θέλανε να μας κλείσουν το φορέα, θέλανε να απολύσουν 140 άτομα, δεν το κατάφεραν. Και δυστυχώς αυτή τη νίκη εκφράζω τώρα μια δυσαρέσκεια διαχρονικά για τις ηγεσίες της ΓΕΣΕ, ότι ουδέποτε μας στήριξαν, ουδέποτε φάνηκαν πουθενά. Παρά μόνο ένα λεπτό, τρεις σειρές δελτίο τύπου το 12, το οποίο χλιαρά ανέβηκε από κάτω, υπέγραφε το γραφείο τύπου. Και εγώ όταν βλέπω δελτία της ΓΕΣΕ να γράφω το δελτία τύπου, με θα συγχωρήσω, στα παίρνω στο κρανίο. Δηλαδή η ΓΕΣΕ δεν έγινε αλλά τα σίγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε καμία στήριξη. Στον κλάδο λοιπόν των μεταλλορύχων έχουμε απολύσεις, έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, έχουμε σακατεμένους, έχουμε ανθρώπους που απολύονται, έχουμε απολυμμένους στη Σέντιλμα και 92. Όταν έγινε ο άθλιος νόμος Χατζηδάκη, η πρώτη απόλυση προέδρου σωματείου ήταν από δικό μας σωματείο πάνω στη Χαλκιδική, στην Ολυμπιάδα, που ήταν ένα κλαδικό, και παλέψαμε με νύχια και με διόδια με μια πρωτοφανή συμπαράσταση με πάνω από 400-500 συνδικαλικές οργανώσεις και άλλους φορείς, μέχρι και πολιτιστικοί σύλλογοι βοήθησαν σε αυτόν τον αγώνα. Απολύθηκε, αλλά με τους αγώνες που κάναμε τον πήγε πίσω. Και αφού οι μεταλλιοκτήτες δεν τους άρεσε αυτό, απόλυσαν μετά όλους και έδειξαν την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Απολυμμένους είχαμε και πρόσφατα το Σεπτέμβριο στην Ελληνικός Χρυσός, όταν κάποιοι συνάδελφοι εκεί πέρα κάναν καινούργιο σωματείο και μόλις πήραν χαμπάρι ότι καταθέτει στο πρωτοδικείο, απολύσαν τα κατά 4 άτομα να τρομοκρατήσουν τους άλλους. Με ξεσηκωμό πάρθηκαν πίσω οι δύο απολύσεις από τις 4, οι δύο εκκρεμούν. Εκεί θα δώσουμε πάλι αγώνα. Δυστυχώς όλους αυτούς τους αγώνες η πλειοψηφούσα παράταξη της παρατάξης ήταν απώνες, σαν να μην υπάρχουν. Κάναμε δελτία τύπου, καλούσαμε τη ΓΕΣΕ να μας βοηθήσει. Εμείς το θεωρούμε θεσμικό όργανο και δεν θέλουμε να το έχουμε ως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών και τομίζω εργατών Ελλάδος και όχι κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η απουσία η εκοφαντική για ποιο λόγο γίνεται και δεν γίνεται μόνο σε εμάς, γίνεται και σε άλλες οργανώσεις από ό,τι βλέπω. Εμείς το 2018 συνάδελφοι υπογράψαμε μια συλλογική σύμβαση μετά από 10 χρόνια περίπου, η οποία πήρε επέκταση υποχρεωτική και ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα περίπου 10.000 μεταλλορύχων. Αυτό όμως ενόχλησε τους μεταλλιοκτήτες και λύσαξαν και δεν θέλουν να υπογράψουν άλλη συλλογική σύμβαση. Εδώ εμείς πάμε, θα ξεκινήσουμε τον αγώνα και θα καλέσουμε όλο το κίνημα, αλλά θα ξανακαλέσουμε τη ΓΕΣΕ για να δούμε τώρα τι θα πάρει. Διότι για μένα η ΓΕΣΕ δεν είναι να κάνει κάθε 6 χρόνια ένα γενικό συμβούλιο, να παίρνει μια απόφαση και μετά από 6 χρόνια. Άκουσα λοιπόν σήμερα εδώ ότι γίνεται μια προσπάθεια, ένα αυτό, να πάμε στις 17 Απρίλη, να μην κάνουμε στις 28 Φεβρουαρίου, γιατί μην είμαι και τέτοια. Ωραία, όλα καλά. Αυτά θα συμμετάχουμε στις 17 Απριλίου. Θα συμμετέχουμε σε αυτό το αγώνα, μας καλείτε. Αλλά μετά τις 17 Απριλίου τι, τελειώσαμε. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο ήμουν παρόνος παρατηρητής και άκουσα από την πλειοψηφία να λέγω για εξής. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε αυξήσεις κατώτατου του μισθού, διότι θα δημιουργήσει σοκ στην αγορά. Εγώ έπαθα το σοκ από αυτό. Δεν πήρα να ακούσω τέτοιο πράγμα. Το είπα αυτό. Και δεν μπορούμε. Εσείς το είπατε. Πότε. Να τον διαγράψω. Λοιπόν, να διαγράψω τον εαυτό σας. Και είπατε ότι οι απεργίες πήγαν το κίνημα πίσω. Να διαγραφτείτε, κύριε Παναγόπουλε. Κύριε συνάδελφε, εσείς το είπατε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας. Οι απεργοί και μάλιστα συνάδελφοι της πλειοψηφίας καταθέταν με ιδεολογικό τρόπο για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνονται πλέον απεργίες και να μην ζητάμε αυξήσεις. Τι μας λέτε τώρα. Μετά σας ενοχλούσε που φωνάζαμε, που σας ενοχλούσε που φωνάζαμε είστε των εργοδοτών. Εγώ βλέπω τώρα έστω μια στροφή. Η ΓΕΣΕ, κύριοι, δεν είναι η προσωπικό τσιφλίκι του καθενός. Είναι όλων των εργαζομένων και εργαζόμενοι απαιτούμε βοήθεια από τη ΓΕΣΕ. Διότι αν η ΓΕΣΕ
ως θεσμικό όργανο βοηθούσε και στο συνδικάτο ΙΓΜΕ και στους μεταλλουργούς και όλα τα συνδικάτα, θα είχαμε νικήσει σε πολλά πράγματα. Υπάρχει μια άρνηση που δεν το καταλαβαίνω. Ολοκλήρωση, συνάδελφε. Εμείς σε όλο αυτό τους αγώνες είχαμε τη συμπαράσταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, της ΔΑΣ και άλλων φιλότιμων παρατάξεων που είναι στη ΓΕΣΕ. Δεν λέω ότι κανένας δεν μας στήριξε, αλλά επίσημα ο θεσμός δεν μας στήριξε, κύριε. Και αυτό θα πρέπει να το πάρετε σοβαρά υπόψη, γιατί εμείς θα ζητήσουμε βοήθεια. Και αν και αυτή τη φορά δεν μας στηρίζετε, είχαμε πρόσφατα απολυμμένο. Θα ολοκληρώσω, συνάδελφε. Σε παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Είχαμε λοιπόν απολυμμένο και ζητήσαμε και στήριξη για εσέ και δεν κάνατε τίποτα στην Ήμερης, η οποία κάθε τόσο τον απέλυσε χωρίς λόγο. Το αντιλαμβάνεστε. Τον πήρε με δικούς μας αγώνες πίσω. Αυτά ήθελα να πω. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση της ΔΑΣ για 28 του μηνός να γίνει απεργία και ό,τι άλλο θέλετε μετά να το στηρίξουμε, αλλά να γίνει απεργία και στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και γιατί, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, έχουμε υποχρέωση να κινήσουμε και να ταράξουμε τα νερά αυτής της κυβέρνησης και οποιαδήποτε κυβέρνησης. Διότι όλες οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη ψήφισαν και έστρωσαν μια και μασάκησαν. Όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα δεν είναι μόνο από την πολιτική των κυβερνήσεων. Ολοκλήρωσε, ρε συνάδελφε. Είναι και από την αδράνεια της πλειοψηφίας.